Λοιπόν, ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Έναν από αυτούς θα γνωρίσουμε και θα έρθουμε σε επαφή και θα συνομιλήσουμε. Θα πάμε στον Καναδά. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μπουρίκας, ένας Έλληνας ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό, εκεί στο μακρινό Καναδά. Είναι DJ. Βασίλη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα στην Κρήτη. Κάντε. Καλά, εσύ πώς είσαι? Βλέπω από πίσω καλός ο καιρός. Σήμερα καλό καιρό έχουμε. Ναι, έχει ανοίξει λιγάκι ο καιρός. Είχαμε μια εβδομάδα με κρύα και τέτοια, αλλά σήμερα μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, για πες μας τώρα, πώς βρέθηκες στο μακρινό Καναδά? Εγώ είμαι τρίτη γενιά Ελληνοκαναδός και ναι, έχω γεννηθεί εδώ στο Καναδά. Α, έχεις γεννηθεί στον Καναδά, έχεις μεγαλώσει στον Καναδά. Έχω γεννηθεί, μεγαλώσει. Ήρθαν οι παππούδες και οι γιάδες μετανάστες. Μιλάς ωστόσο ελληνικά πολύ καλά. Μιλάς τα ελληνικά πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι και η μουσική που παίζεις εκεί στον Καναδά έχει έτσι άρωμα Ελλάδας? Φυσικά, φυσικά και έχει άρωμα Ελλάδας. Προσπαθούμε να φέρουμε, ξέρεις, λίγο γεύση Ελλάδας εδώ στην κοινότητα. Έχεις επισκεφτεί την πατρίδα, έχεις έρθει, έρχεσαι συχνά? Έχω έρθει 5 φορές. Ναι. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω έρθει 3 φορές. Ναι. Ήμουνα και ήδη στην Κρήτη φέτος, έχω έρθει στην Κρήτη 2 φορές. Την αγαπώ πάρα πολύ το νησί. Ναι. Και με το καλό, μακάρι να γυρνάω κάθε χρόνο στην πατρίδα. Εκεί δραστηριοποιείς αποκλειστικά και μόνο με τη μουσική, δηλαδή παίζεις μουσική? Πού, δεν σας άκουσα. Αποκλειστικά και μόνο παίζεις μουσική, η εργασία σου είναι DJ, αποκλειστικά και μόνο? Όχι μόνο DJ. Ναι. Έχω μια μικρή επιχείρηση τώρα που έχω αρχίσει και το μάθα από τη δουλειά με το DJ, τη διαφήμιση, το social media. Ναι. Τα χρησιμοποιώ τώρα, ας πούμε, το Facebook, το Instagram και τέτοια. Και τώρα για μικρές επιχειρήσεις εδώ, τους κάνω τη διαφήμιση και αυτό μαζί με το DJ είναι η εργασία μου. Η ζωή στον Καναδά πώς είναι, η καθημερινότητα πώς είναι? Φίλε μου, κοίτα να δεις, είναι όλα μια συνήθεια. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτούσες πού θα ήθελα να ζω, θα ήταν 100% στην Ελλάδα. Εδώ είναι... Κοίτα, παλεύεται. Απλώς είναι δουλειά-σπίτι, δουλειά-σπίτι. Σχολείο-σπίτι, σχολείο-σπίτι. Δεν υπάρχει το πολύ έξω, αλλά προσπαθούμε εμείς, τα παιδιά, τα ελληνόπλα που αράζουμε, να την κάνουμε σαν την Ελλάδα λιγάκι, που υπάρχει αυτό, φιλίες, παρέες και τέτοια. Αλλά η καθημερινότητα, εντάξει, παλεύεται, φίλε μου. Η ελληνική κοινότητα είναι έντονη, μεγάλη. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη εδώ. Είμαστε γύρω στα 100.000 άτομα εδώ στο Τορόντο, στην πόλη που μένω. Έλα να σου πω, πώς γλεντούν, πώς διασκεδάζουν εκεί οι Έλληνες? Κοίτα, όταν κάνουμε τα πάρτι μας, χαμός γίνεται. Μαζεύουμε πολλά άτομα. Ναι. Ειδικά όταν έρχονται από την Ελλάδα τραγουδιστές και οργανώνουν συναυλίες και τέτοια. Ναι. Βγαίνουν 1.000-2.000 άτομα φυσικά και βγαίνουν και περνάμε πολύ καλά. Έχουμε εδώ μια περιοχή που λέγεται την Danforth, που είναι το Greek Town του Τορόντου. Ναι. Και έχουμε καφενεία, μπαρ, κλαμπ ελληνικά και εκεί γλεντάμε και περνάμε την ώρα μας. Βασίλη, η ζωή κατά τη διάρκεια πανδημίας, φαντάζομαι έχετε κρούσματα και εκεί στον Καναδά. Πώς αντιλαμβάνεσαι την όλη κατάσταση? Περιοριστικά μέτρα έχουν επιβληθεί? Ναι, έχουμε εδώ, έχουν βάλει τα μέτρα. Μέχρι στιγμής τα μαγαζιά είναι κλειστά, μόνο πακέτο to go μπορείς να πάρεις, ας πούμε, ένα καφέ. Να καθίσεις μέσα σε μαγαζί απαγορεύεται τώρα και ένα μήνα. Ναι. Γενικά έχει αλλάξει η ζωή, ειδικά με τη δουλειά, με την εργασία που κάνω του DJ. Έχουν ακυρωθεί όλα τα πάρτι που είχα για φέτος. Ναι. Αλλά εντάξει, παλεύουμε και βρίσκουμε τον τρόπο να περνάμε καλά ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά σου, ένα θέμα, δεν πρέπει να σταματήσει η ζωή, αλλά να βρούμε μια λύση να συνεχίζουμε να ζούμε. Έλα να σου πω, αεροπλάνο πέρασε? Ναι. Άκουσα έτσι είναι τον οθόρυβο. Είναι κοντά το αεροδρόμιο, είναι κοντά ή οι πτήσεις είναι? Είναι ας πούμε 15-20 λεπτά από εδώ. Είναι 15-20 λεπτά. Δεν ξέρω, αν σηκώσει την κάμερα τώρα, μπορούμε να δούμε εικόνα, είναι εφικτό ή έχει υπολογιστή μπροστά? Έχω το υπολογιστή μπροστά. Θα θέλαμε έτσι κλείνοντας να δούμε λίγο, να επιχειρούσαμε λίγο, να δούμε λίγο εικόνα. Δεν θα μας χαλάσει χατήρι. Ό,τι θες εσύ. Έλα. Ό,τι θες εσύ. Ναι, δεν έχω... Εγώ γιατί να έχω θέμα? Α, είσαι και σε πολύ ωραία περιοχή. Ευχαριστώ. Ακούμε και τη μουσική σου τώρα για να σε ευχαριστήσουμε που μπήκε στον κόπο έτσι. Να αφήσεις λίγο τη δουλειά στην άκρη για να κάνεις αυτή τη σύνδεση εδώ με την Κρήτη, με την Κρήτη TV.
Εγώ αγαπώ την Κρήτη. Ό,τι να είναι για την Κρήτη. Στείλε ένα μήνυμα στους κριτικούς και σε όλους τους Έλληνες. Έλληνας είσαι άλλωστε. Σε όλους τους Έλληνες και ειδικά σε αυτούς στην Κρήτη, να ξέρετε πως ζείτε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Τα φιλιά μου, αυτό το ελληνικό το φιλότιμο δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Ναι. Να ξέρετε, σας ζηλεύω που μένετε στην Ελλάδα. Έλα να σου πω τώρα, το όνομά σου εκεί ως DJ είναι DJ Golden Feta. Ναι, ισχύει. Και έλα να σου πω, πώς προέκυψε τώρα αυτό. Κοίτα να δεις, φίλε, όταν ήμουν στο Λύκειο, ναι. Κάθε μέρα τρώγα το μεσημεριανό με την παρέα. Ναι. Και εγώ έφερα ένα φέτα από το σπίτι, από τη μάνα μου. Μου έστειλε φέτα. Και εγώ έτρωγα φέτα. Και λόγω πάλι που φοράω χρυσά σταυρούς, αλυσίδες και τέτοια, μου λέει ένας κολλητός μου, ρε φίλε, εσύ είσαι ο Golden Feta. Και έτσι θα μείνεις. Και από εκεί κόλλησε. Η αγάπη για τη φέτα παραμένει, και αν βέβαια τη φέτα την τρώνε εκεί στον Καναδά. Εννοείται. Χαμός, τα φέρνω στην Ελλάδα. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα ξαναπούμε πάλι, να είσαι καλά. Με το καλό, γεια σας. Να είσαι καλά.